Με τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη να αυξάνονται και νέα καραβάνια να καταφθάνουν σχεδόν καθημερινά στο νησί, γίνεται προσπάθεια για την έβρεση ενός χώρου στο Ηράκλειο που θα διαμορφωθεί ως κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Γίνουν προσπάθειες εξέβρεσης ενός προσωρινού κέντρου φιλοξενίας εδώ στο νησί μας, στο Ηράκλειο, γιατί πέρα από την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, μεταναστευτικές ροές υπάρχουν σε όλη την Κρήτη. Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, να γίνει προσπάθεια εξέβρεσης ενός κέντρου φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, για όσες ώρες ή ημέρες παραμείνουν εδώ στο νησί μας. Όλοι οι φορείς που ήρθαν εδώ είναι θετικοί στο να βρεθεί αυτή η λύση, μια μόνιμη λύση, και πιστεύω ότι σιγά σιγά πράγματι θα έχουμε ένα κτίριο, μια άλλη υποδομή, ούτως ώστε να φιλοξενούνται όλοι οι μετανάστες που έρχονται στο Ηράκλειο σε αυτό το κτίριο. Παράλληλα, ο εν λόγω χώρος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και με τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους μετανάστες και πρόσφυγες που θα φιλοξενούνται προσωρινά. Θα προσπαθήσουμε όμως να βρούμε το καλύτερο δυνατό σημείο, το καλύτερο μέρος και να εξοπλιστεί με κατάλληλα, για να είναι οι συνθήκες οι πρέπουσες. Οι άνθρωποι αυτοί, με το που θα έρθουν εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα αφού διασωθεί η ζωή τους, να μπορέσει και η ασφάλειά τους στην εκάστοτε μέρη της Κρήτης, να μπορέσουν άμεσα να έχουν μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πολύ σημαντικό για την υγεία, γιατί είναι τριτοκοσμικές χώρες ή οτιδήποτε άλλο, και τη διαμονή τους. Με φόντο τη συνεχής αφίξης μεταναστών, που αναμένεται μάλιστα να κορυφωθούν τους επόμενους μήνες λόγω των βελτιωμένων καιρικών συνθήκων, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη όπου βρέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα υποδομών όπως και χρηματοδότησης από τα αρμόδια Υπουργεία. Η προσωρινή διαμονή είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τοπικά εδώ, από την περιφέρεια, την ΠΕΔ ή από οποιοδήποτε τοπικό φορέα, με συνεννόηση και συνεργασία. Ο πρωταρχικός στόχος είναι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ να έχουν και να παραμένουν σε ένα κτίριο μέσα σε καλές ανθρώπινες συνθήκες. Το επόμενο διάστημα εκπρόσωποι της Κρήτης θα ζητήσουν συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, ώστε να βρεθεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την διαχείριση του ζητήματος.